Έτσι ήταν και η Ισπανία, στο περιθώριο. Στο περιθώριο, με όλη τη σημασία της λέξης. Προφανώς ακολούθησε λάθος τακτική. Όχι προφανώς. Ακολούθησε λάθος τακτική. Χτυπήσε λάθος πόρτες. Η λύση ήταν η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και όχι η κυβέρνηση ή ο εκάστοτε υφυπουργός αθλητισμού που υπήρχε. Με τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να συνεπάρξουμε. Με αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να δούμε κάτι καλύτερο και σαν διαιτητές και σαν ποδόσφαιρο. Εγώ καταλογίζω ότι μάλλον. Ή προφανώς είχε κουραστεί, είχε αντιπαλότητες με τις ενώσεις, δικαιώθηκε σε πολλές περιπτώσεις στα δικαστήρια για τα ποσοστά, γιατί είναι μια γκάγκρενα. Αυτή η λέξη ποσοστά είναι μια γκάγκρενα. Δηλαδή, ποιος θα πάρει κάτι από το μισθό ενός διαιτητή, ο οποίος δίνει τον αγώνα του μέσα στο γήπεδο. Και τα παίρνουν οι ενώσεις, έτσι. Εκεί είναι χειρότερο, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Είναι σαν να έχετε εσείς ένα κατάστημα, να έχετε ένα υπάλληλο, γιατί την ώρα που σχολάει, του λέτε δώστε μου το 10%. Από αυτό που σας πλήρωσα. Είναι τραγικό. Ενώ όσο ήταν διαιτητές στους συνδέσμους, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Για να δούμε λίγο την ευθύνη των διαιτητών. Να ρωτήσω κάτι. Για ένα λεπτό, ναι. Για να δούμε τα βίντεο πρώτα. Διότι σε αυτή τη συνέλευση που έγινε την τελευταία, εντάξει, δεν νομίζω ότι είστε πολύ περήφανοι για αυτά που συνέβησαν. Όλοι σας. Να δούμε δηλαδή πρώτα την ευθύνη των διαιτητών και μετά να συζητήσουμε για το τι μπορεί να κάνουν οι ίδιοι.